Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην αρχή είχα προβλήματα με τον ήχο και δεν είχαμε χαιρετηθεί. Είμαι ο Χρήστος Οικονομίδης, είμαι συνεργάτης του Δημήτρη και είμαι και εγώ στον κρούπο της. Τι πρόβλημα υπήρξε? Τίποτα, επειδή είμαι με ακουστικά. Επειδή ήμουν με τα ακουστικά, είναι Bluetooth ακουστικά και δεν έρχονταν ο ήχος, οπότε δεν άκουγα και το βρήκα τώρα, εντάξει. Έγινε, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν, έχουμε γυρίσει όλοι, πιστεύω, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και το τελευταίο κομμάτι της διάλεξης. Λοιπόν, είχαμε μείνει για το Raspberry. Το Raspberry που έχει επεξεργαστεί ARM. ARM έχουν όλα τα κινητά μας τηλέφωνα. ARM έχουν πάρα πολλές συσκευές. Υπάρχουν τηλεοράσεις με επεξεργαστή ARM. Γενικότερα, ARM συναντάμε παντού. Και σε board που ίσως δεν τα γνωρίζετε. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω ένα board που ονομάζεται Pink. Αυτό το board είναι ένα ειδικού τύπου board. Μπορείτε να δείτε ότι έχει αυτές τις δύο γραμμές που είναι Arduino compatible. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε ένα shield εδώ πέρα πάνω. Συναντάμε τα κλασικά interfaces δικτύου, τροφοδοσίας και τροφοδοσίας με USB. USB κανονικό εδώ πέρα host, να βάλουμε κάποιο προλόγιο. Έχει δύο HDMI, το ένα είναι για έξοδο και το άλλο για είσοδο. Και κλασικούς ακροδέκτες GP input-output. Αυτό το board, λοιπόν, έχει την ιδιομορφία ότι είναι ένας διπύρινος ARM, εδώ πέρα, αλλά ταυτόχρονα έχει και FPGA. Τι σημαίνει το FPGA? FPGA σημαίνει Floating Point Gate Array. Δηλαδή, είναι ένα υλικό το οποίο μπορούμε να το παρομοιάσουμε με μια πλαστελίνη όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσατε στο κομμάτι που είναι FPGA να δημιουργήσετε έναν άλλον επεξεργαστή ή να το προγραμματίσετε να είναι ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, έχει 86 συμβατός. Οτιδήποτε λοιπόν σε FPGA. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ειδικού τύπου board που χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς, όπου μπορούμε στο FPGA να υλοποιήσουμε διάφορους επιταχυτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ένα σενάριο. Εδώ πέρα, όπως αναγράφει το board, λέει HDMI in. Έρχεται είσοδος HDMI. Εδώ στο τσιπάκι που έχουμε τον ARM, που ο ARM βασικά εκτελεί ένα λειτουργικό περιβάλλον όπως ένα Ubuntu, χρησιμοποιεί το FPGA για να επιταχύνει κάποιες πράξεις πάνω σε computer vision. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι classification, αναγνώριση αντικειμένου. Και στη συνέχεια, γιατί ο ARM είναι πολύ αργός επεξεργαστής, όπως σας είπα, το computer vision πάνω σε επεξεργαστή ARM είναι αρκετά αργό και έχει συνέπεια να έχουμε πολύ χαμηλά FPS. Με τη χρήση όμως ενός accelerator που είναι σε FPGA, δηλαδή κάτι που έχουμε σχεδιάσει εμείς σε μια γλώσσα περιγραφής υλικού όπως τη VHDL ή έχουμε σχεδιάσει σε C, αλλά χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία high-level synthesis, το έχουμε μετατρέψει σε VHDL ή σε κάποια άλλη γλώσσα περιγραφής υλικού, τότε θα μπορούσαμε λοιπόν να επιταχύνουμε αυτές τις πράξεις που είναι αρκετά απαιτητικές σε επεξεργαστική ισχύ και να μπορεί ένα τέτοιο board που το academic price είναι στα 100 ευρώ, ενώ το κανονικό price είναι στα 200-250 ευρώ αν το πάρει κάποια εταιρεία, να επιταχύνει τις πράξεις, γιατί στο Raspberry δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Άρα υπάρχουν τέτοια board που έχουν ARM και FPGA μαζί και είναι στο ίδιο chip, οπότε είναι, μπορούμε να πούμε, ένα system on a chip, SOC. Τέτοιο λοιπόν board. Από την άλλη, σας είπα ότι συναντάμε σε πολλά διαφορετικά συστήματα επεξεργαστή ARM. Για παράδειγμα, εδώ έχω ανοίξει ένα tablet, απλώς έχει και τις βίδες γιατί έχει κάποιο πρόβλημα και θα το επισκευάσω. Στην πλακέτα λοιπόν, αυτή εδώ κάτω, έχει επεξεργαστή ARM. Ένα Android εκτελεί το tablet και θέλει γενικά να το ξεμπρικάρω. Έχει κολλήσει τα tablet, δυστυχώς, κάποια στιγμή πολύ πιο συχνά από τα κινητά τηλέφωνα χαλάνε.
Οπότε θέλω να περάσουμε ένα καινούριο firmware σε αυτό, αλλά με ένα ειδικό τρόπο. ARM βρίσκουμε σε κάθε κινητό τηλέφωνο, όπως σας είπα, σε τηλεοράσεις, παντού, σε πολλά σημεία. Βέβαια, εκτός από τους επεξεργαστές ARM, έχουμε και τους επεξεργαστές MIPS. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα κλασικό modem router, ADSL modem router, Bautec, ίσως είχατε κάποια στιγμή και εσείς τέτοιο. Αυτό έχει επεξεργαστεί MIPS εδώ πέρα. Γενικά σε routers βάζουμε επεξεργαστές MIPS που είναι χαμηλότερου κόστος. Και η ARM και η MIPS είναι επεξεργαστές τύπου RISC, Reduced Instruction Set Computing, δηλαδή επεξεργαστές που έχουν λίγες εντολές assembly, αλλά εντούτοις είναι πολύ αποδοτικοί, πολύ κανονικοποιημένοι στο τι κάνουν. Βέβαια, ARM έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα βίντεο ακόμα και 4K, άρα λοιπόν οι ARM που είναι και πιο ακριβοί επεξεργαστές χρησιμοποιούνται σε πολλές περισσότερες συσκευές από ότι οι επεξεργαστές MIPS. Και επί ευκαιρία, μια που είμαστε σε αυτό το σημείο, ας σας δείξω λίγο για τον επεξεργαστή MIPS, για να ακούσετε και για αυτόν τον επεξεργαστή που νομίζω ότι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε για αυτόν τον επεξεργαστή MIPS. MIPS λοιπόν είναι το ακρονίμιο της φράσης Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Δηλαδή ένας επεξεργαστής όπου τα διάφορα στάδια διασωλήνωσης δεν είναι κλειδωμένα μεταξύ τους. Έτσι το έχουν ονομάσει. Τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες στη σημερινή θεωρία. Απλώς έχει ένα ποσοστό στο 10% περίπου στην αγορά. Είχε τουλάχιστον το 2010. Δεν έχω κάποια καλύτερα νούμερα, αλλά εντούτοις το ποσοστό παραμένει χαμηλά. Δεν έχουμε δει μια εκρηκτική ανάπτυξη των MIPS, αλλά είναι σε χαμηλό ποσοστό. Οι ARM κυριαρχούν, έχουν αυξήσει βέβαια το ποσοστό τους. Έχουν φτάσει και πάνω από 60%. Πρέπει να πλησιάζει το 80%. Οι επεξεργαστές MIPS και αυτοί, 32-bit και 64-bit, έχουν και αυτοί, όπως η ARM, δυνατότητα customization, δηλαδή να έχεις ένα MIPS που να έχει δυνατότητα για να κάνει πραγματικές πράξεις, πράξεις με πραγματικούς αριθμούς, δηλαδή να έχει FPU, Floating Point Unit, SIMD, Single Instruction Multiple Data Unit, συμπίεση εντολών, και στο ARM, για παράδειγμα, υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα που έχει ένα άλλο instruction set που είναι συμπιεσμένο, δηλαδή έχει μικρότερα bits. Από την άλλη, είπα ότι δεν έχει αυτές τις δυνατότητες που έχουν οι ARM. Έτσι, το βλέπουμε κυρίως σε διαδικτυακά προϊόντα όπως routers και modems. Κάποτε είχε πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία, ήταν δημοφιλές επεξεργαστής τη δεκαετία του 90, αλλά από τότε έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα. Τούτης όμως παραμένει ως μια σοβαρή επιλογή και εναλλακτική των ARM, κυρίως σε δικτυακά προϊόντα που δεν έχουν τις απαιτήσεις σε πολυπλοκότητα και σε επεξεργαστική ισχύ. Σχετικά λοιπόν με τον επεξεργαστή, 1980, όπου δουλεύεται κάποιες ημερομηνίες, εναλλακτικό, είναι μια άλλη δομή, είναι τύπου RISC, όπως σας είπα, και οι ARM επεξεργαστές είναι RISC. Στον αντίποδα, συναντάμε την αρχιτεκτονική 1086, όπου, τη Intel δηλαδή, όπου είναι CISC, Complex Instruction Set Computing. Εδώ η φωτογραφία δείχνει το floor plan, όπου είναι όλα τα transistors και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Κάποτε που οι επεξεργαστές ήταν μόνο κάποιες χιλιάδες transistor, μπορούσαμε να το απεικονίσουμε και να το δούμε και εκτυπωμένα σε τραπέζι. Πια έχουμε εκατομμύρια transistor, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μόνο στον υπολογιστή. Αυτή είναι η φωτογραφία από το 1984, που δείχνει τους καθηγητές Χένεση, Μεντί και Σότ για το MIPS, τον επεξεργαστή. Κλασικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα διασωλήνωσης, όπου βλέπουμε τα 5 στάδια της διασωλήνωσης, δηλαδή fetch, που έρχονται οι εντολές, decode, που αποκωδικοποιούνται οι εντολές, execute, εκτέλεση των εντολών, memory access και write back.
Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ λοιπόν και τα διάφορα latches που χωρίζουν τα διάφορα στάδια διασωλήνωσης και γενικότερα έχει μια πολύ απλή και κανονική δομή. Αν είχαμε το αντίστοιχο διάγραμμα για τη δομή του 1086, οπτικά θα καταλαβαίναμε πόσο πιο πολύπλοκο είναι το 1086. Άρα λοιπόν βασίζεται σε κάποιες βασικές αξίες. Καταρχήν, επειδή είναι risk, είναι απλό και κανονικό. Και η ιδέα σε αυτόν τον επεξεργαστή, ή όπως και σε κάθε επεξεργαστή risk, είναι ότι να χρησιμοποιεί απλές δομές και οι απλές αυτές δομές όμως να είναι αρκετά γρήγορες στην εκτέλεση. Έτσι δεν έχουν πολύπλοκες εντολές, αλλά μόνο απλές. Το MIS χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά προϊόντα, κυρίως δικτυακά, όπου συνδέονται με το δίκτυο. Προσωπικά σε modem router μόνο το έχω συναντήσει, αλλά εντούτοις και σε κάποια τηλέφωνα, σε κάποιες τηλεοράσεις, σε projectors και το καθεξής. Εδώ έχει μια λίστα, ψηφιακή τηλεόραση, set-top boxes, Blu-ray players, Wi-Fi access points, router και broadband. Αυτές οι κατηγορίες που σας έχω πει, που εκεί συναντάμε κυρίως MIPS. Άλλα προϊόντα βλέπετε εδώ και σε παιχνιδομηχανές, automotive, σε modems πάρα πολύ. Γενικότερα το συναντάμε το MIPS σε αρκετά προϊόντα, αλλά βέβαια ARM έχει περισσότερη διείσδυση στην αγορά. Στην ψηφιακή τηλεόραση. Σε κάποιες τώρα συγκρίσεις που έχουν δοθεί, έχει βέβαια αυτές οι συγκρίσεις δίνονται από την ίδια εταιρεία MIPS, οπότε θα πρέπει να τις δεχτούμε με κάποια επιφύλαξη, ή όπως λέμε στα αγγλικά, with a salt of grain, με λίγο λοιπόν με κόκκους αλατιού, όπως λέει αυτή η έκφραση. Φαίνεται να είναι πιο γρήγορο από τους επεξεργαστές ARM, συγκεκριμένα το ARM Cortex-A9, αλλά εντούτοις αυτό είναι κατά δήλωση της εταιρείας. Είναι πολύ πιο απλή η δομή. Εδώ το συγκρίνει με τον επεξεργαστή Intel Atom, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι είναι 2,5 φορές πιο γρήγορο στην ίδια επιφάνεια ή σε μικρότερη επιφάνεια πυρητού από ότι το Intel Atom. Βέβαια, το Intel Atom είναι 1086 αρχιτεκτονική, οπότε έχει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι backward compatible με κάθε πρόγραμμα που έχει γραφτεί σε 1086 αρχιτεκτονική. Και επειδή η 1086 αρχιτεκτονική είναι από τις πιο παλιές αρχιτεκτονικές που υπάρχουν, αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος κάποιος να παραμείνει σε Intel Atom, εφόσον συνεχίζει να έχει software που είχε αναπτυχθεί τέλος πάντων για τη 1086 αρχιτεκτονική. Υπάρχουν λοιπόν, όπως σας είπα, σε δικτυακές προϊόντες, σε δικτυακές συσκευές και προϊόντα. Είναι δύο συσκευές που και εγώ τις έχω αγοράσει και χρησιμοποιήσει, γιατί είμαι στο ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο της Θεσσαλονίκης, οπότε πάνω στις συσκευή του σπιτιού μου έχω βάλει ιστό που έχει τέτοιες κεραίες. Αυτή είναι μια, ας πούμε, κατευθυντική AirGrid κεραία, πάλι Power over Ethernet. Να σας πω ότι είναι στα 48 volt το POE, γι' αυτό και εγώ ήθελα να ανεβάσω την τάση στο LAN, στην τροφοδοσία μέσω δικτύου, γιατί τα 12 volt έχουν μεγάλη πτώση τάσης. Αλλά εντούτοις μια χαρά λειτουργούν αυτές εδώ οι κεραίες. Εδώ είναι μια TP-Link. Εκτελούν και ένα web server όπου συνδέεσαι και μπορείς και ρυθμίζεις τα settings. Αυτά είναι μόνο ένα καλώδιο δικτύου τοποθετής, το οποίο έχει τροφοδοσία και μπορούν και υλοποιούν δεσμούς wireless links. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω μια τέτοια κεραία, AirGrid, στα 5 GHz, όπου έχω ένα link στα 4 χιλιόμετρα, βέβαια με line of sight, από σκεπή σε σκεπή, στο ασήμαντο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης, πολύ καλή κεραία. Και τούτος όλα αυτά εκτελούν σε MIPS. Και εδώ και χρόνια, μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν κάποιος που θέλει λοιπόν να συνδέσει διάφορα μέρη μεταξύ τους μέσω Wi-Fi για να διαμοιράσει, για παράδειγμα, το ίντερνετ, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές που έχουν MIPS από κάτω. Αρχιτεκτονική συστήματος. Γενικά, στο διάγραμμα της αρχιτεκτονικής παρατηρούμε ότι έχει κάθε μονάδα που θα περίμενε να έχει μια σύγχρονη αρχιτεκτονική από διαχείριση ενέργειας, ελεκτή κρυφής μνήμης, κρυφή μνήμη εντολών, δεδομένων,
FPU, floating point unit, table Lucaside buffer, NIMI δεδομένων, debugging, memory management unit και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, μια που είμαστε στο memory management unit, να σας πω ότι για κάποιον που δεν γνωρίζει, το memory management unit είναι μονάδα διαχείρισης μνήμης και ο βασικός ρόλος που υπάρχει στα ενσωματωμένα συστήματα είναι για την προστασία της μνήμης, προκειμένου να μην μπορεί κάποια διεργασία σε ένα πολυδιεργασιακό περιβάλλον όπου εκτελούνται ταυτόχρονα και παράλληλα πολλές διεργασίες, να μην μπορεί να επέμβει μια διεργασία και να τροποποιήσει μια μνήμη άλλης διεργασίας. Βέβαια, το MMU στους υπολογιστές, τους κανονικούς, έχει και τη δυνατότητα της virtual memory, δηλαδή ότι έχει το λειτουργικό σύστημα τη physical memory και από την άλλη τη virtual memory, και στις διεργασίες δίνουμε virtual memory και με το MMU γίνεται η αντιστοίχηση virtual memory σε physical memory. Βέβαια, στα ενσωματωμένα συστήματα μας ενδιαφέρει μόνο η προστασία, γι' αυτό πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ότι σε κάποιο ενσωματωμένο σύστημα δεν έχουμε MMU, που είναι κάτι σύνθετο, αλλά έχουμε MPU, Memory Protection Unit. Δηλαδή, πολλές φορές για να απλοποιήσουμε και να επιταχύνουμε κάποιες λειτουργίες, βάζουμε μόνο προστασία και καμιά άλλη λειτουργία. Γιατί το MMU έχει και άλλες λειτουργίες. Όπως σας είπα, ένα από αυτό είναι η μετατροπή virtual διευθύνσεων σε physical. Σε ένα ενσωματωμένο σύστημα που δεν έχουμε αυτή την απέτηση, μας αρκεί μόνο MMU, που είναι κάτι πολύ πιο απλό. Πάντως, το MMU είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε λειτουργικό σύστημα. Άρα, σε περίπτωση που έχουμε λειτουργικό σύστημα με εικονικό χώρο διευθύνσεων, με virtual memory λοιπόν. Το virtual memory μην το μπερδεύετε με το paging file στο δίσκο που αποθηκεύεται ένα κομμάτι της μνήμης στο δίσκο σε κάποιο swap file κτλ. Το virtual memory είναι μια φιλοσοφία που επιτρέπει να έχουμε ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων για κάθε διεργασία. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να δει περισσότερα στις διαλέξεις μου στο YouTube, στα λειτουργικά συστήματα, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για virtual memory. Η MIPS λοιπόν, η εταιρεία αναφέρει ότι είναι ένας εξίσου καλός επεξεργαστής όπως ARM Cortex. Είναι και αυτός παραμετροποιήσιμος, ένα με 6 πυρήνες και καταναλώνει πολύ λιγότερο χώρο. Και βέβαια όταν μας αναφέρει κάποιος ότι έχει μικρότερο χώρο, εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει μικρότερο κόστος. Γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ένας επεξεργαστής, τόσο πολλαπλάσιο είναι το κόστος, αλλά δεν είναι γραμμική αυτή η σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής που είναι το μισός από κάποιον άλλον, δεν σημαίνει ότι ο επεξεργαστής που είναι διπλάσιο μέγεθος έχει διπλάσιο κόστος. Έχει τετραπλάσιο κόστος. Είναι εκθετικά μεγαλύτερο, γιατί οφείλεται στον τρόπο κατασκευής. Όπου έχουμε ένα wafer, έχουμε τις επεξεργαστές, και όσο πιο μεγάλος επεξεργαστής είναι, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρχει flow σε ένα die του επεξεργαστή και να βγει όφελος ο επεξεργαστής και το καθεξής. Άρα λοιπόν, εδώ που αναφέρει είναι half the space, μένει και το ενδεχομένως και 1/4 της αξίας του επεξεργαστή του αντίστοιχου. Βέβαια, πολλοί αναφέρουν εδώ, ή τέλος πάντων κάπου είχα βρει αυτή την πρόταση, ότι οι επεξεργαστές MIPS δεν μπορούν να καταφέρουν και πολλά ανάμεσα στην καταιγίδα που ονομάζεται ARM. Γιατί πράγματι ARM έχει μπει σε κάθε αγορά, άρα δύσκολα μπορεί κάποιος να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό. Λοιπόν, αυτό είναι για τον επεξεργαστή των MIPS. Έτσι, για να ξέρουμε ότι υπάρχει επεξεργαστής MIPS και κυρίως, όπως σας είπα, το συναντάμε σε διάφορα modem routers. Και υπάρχει ακόμα βέβαια αυτός ο επεξεργαστής. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν της παρουσίασης αφορά την ασφάλεια. Σας είπα λοιπόν, έχουμε Raspberry που έχει LAN, το Raspberry 4 έχει και Wi-Fi κιόλας, άρα συνδέεται στο ίντερνετ. Απ' την άλλη έχουμε Arduino με κάποια Shield, LAN Shield, DSP8266 περιφερειακό, το συνδέουμε Wi-Fi, email, σύντομα κτλ. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται κάπου. Αν φτιάξουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα που δεν θέλουμε να συνδέεται κάπου, για παράδειγμα μπορεί να θέλουμε απλώς να το προγραμματίσουμε να ανάβει το φως και να το σβήνει σε κάποιες χρονικές στιγμές και να μην έχουμε κανένα έλεγχο από απόσταση, τηλέελεγχο λοιπόν, εκεί δεν μας ενδιαφέρει ενδεχομένως ασφάλεια καθόλου. Βέβαια, η ασφάλεια πρέπει να το δούμε με διάφορους τρόπους. Η ασφάλεια από τη μία, η πληροφοριακή ασφάλεια δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι προσβάσιμο από το ίντερνετ, αλλά από την άλλη μας ενδιαφέρει η physical ασφάλεια.
η physical ασφάλεια, ειδικά όταν έχουμε ρεύματα υψηλά, όπως 230 βολ, δηλαδή αν κάποιος από εσάς κατασκευάσει κάτι με ρελέ που ανοικοκλίνει, ένα σύστημα με ρελέ που ανοικοκλίνει 230 βολ, πρέπει να λάβει ειδική μέρημνα ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο βραχυκύκλωμα και πιάσει φωτιά το σπίτι του. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η ασφάλεια, αλλά στα πλαίσια εμείς αυτής της διάλεξης δεν θα μιλήσουμε για την ασφάλεια του το ότι σχεδιάσαμε κάτι λάθος και πήρε φωτιά το σπίτι μας από αυτό, είναι μόνο για την πληροφοριακή ασφάλεια. Άρα σε αυτή τη διάλεξη που θα ακολουθήσει θα σας μιλήσω για την πληροφοριακή ασφάλεια και συγκεκριμένα αφορά μία ομιλία που είχα κληθεί στο Αριστοτέλειο να τη δώσω πριν από λίγο καιρό, προκειμένου να τους μιλήσω για ασφάλεια και ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν, η παρουσίαση βέβαια είναι στα αγγλικά, αλλά εντούτοις θα σας την παρουσιάσω στα ελληνικά. Ζούμε σε έναν κόσμο διασυνδεμένο. Όπως έχετε καταλάβει, τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους. Συσκευές και οχήματα, δηλαδή υπάρχουν οχήματα όπου, για παράδειγμα, μόλις τρακάρει κάποιος, αυτόματα επικοινωνούν μόνα τους, ακόμα και να μην έχεις κάποιο τηλέφωνο μαζί σου, με οδική βοήθεια και μονάδες έκτακτης ανταπόκρισης να έρθουν να βοηθήσουν. Οχήματα, συσκευές, το κλιματιστικό το πιο δεδομένο. Πολλοί από εμάς έχουν κλιματιστικά με Wi-Fi, μπορείς να το ελέγξεις από απόσταση. Και γενικότερα άλλες συσκευές, οι συσκευές που ονομάζονται αντικείμενα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζουν τον φυσικό κόσμο που βρισκόμαστε. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα που συνδέονται μεταξύ τους είναι καταρχήν ενσωματωμένα συστήματα, γιατί δεν τα βλέπουμε άμεσα. Δηλαδή τώρα όταν κάποιος κοιτάει το κλιματιστικό, ποιος ξέρει ότι πίσω έχει επεξεργαστή, έχει μνήμη, έχει πρόγραμμα, software κ.ο.κ. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι ο καθαρός ορισμός του ενσωματωμένου συστήματος. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρουμε ότι υπάρχει, ότι είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά blend in, δηλαδή έχει χαθεί μέσα στη συσκευή και όμως λειτουργεί από πίσω χωρίς να το κάποιος που δεν το έχει σχεδιάσει ή κάποιος που δεν είναι γνώση στο αντικείμενο δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει. Και όμως υπάρχει και μπορεί και επικοινωνεί λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα με τα υπόλοιπα συστήματα και γενικότερα όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνούν με το μέσω διαδικτύου μεταξύ τους, με servers, γι' αυτό ονομάζουμε πια το διαδίκτυο των αντικειμένων, Internet of Things. Υπάρχει μια εκρηκτική ανάπτυξη και αύξηση στον αριθμό των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο. Ενώ πριν από αρκετά χρόνια είχαμε λίγες συσκευές, 1 εκατομμύριο, κοιτάξτε αυτή την καμπύλη που δείχνει ότι έχουμε φτάσει στα 50 εκατομμύρια και η τάση αυτή της εκθετικής αύξησης συνεχίζει να υπάρχει. Άρα λοιπόν συνδέονται συνεχώς συσκευές στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό υπάρχει μια ανάγκη μεταφοράς των δικτύων από 4G σε 5G, γιατί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πολλές συσκευές συνδέονται μέσω του κλασικού GSM δικτύου, είτε είναι 3G, 4G κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα δίκτυα έχουν περιορισμένο bandwidth. Έτσι λοιπόν, μια κεραία, ένα cell που βρίσκεται σε μια περιοχή που καλύπτει μια αρκετά, μια γειτονιά σε μια πόλη, δηλαδή που έχει πολλές συσκευές, άμα ο καθένας από εμάς βάλει άλλες 20 συσκευές, τότε θα γίνει ένα overhelm αυτού του cell και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Εννοώ για επικοινωνία μέσω GSM. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη να μεταφέρουμε αυτές τις κεραίες και τη διασύνδεση που υπάρχει σε 5G δίκτυα, που το 5G επειδή θα έχει πολλές κεραίες διάσπαρτες, θα μπορέσει να διαχειρίζεται καλύτερα όλες αυτές τις συσκευές. Βέβαια, όπως σας είπα, το 5G σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές κεραίες. Εκεί που θα είχαμε σε μια περιοχή μια κεραία τύπου 4G, στο 5G θα πρέπει να έχουμε τετραπλάσιες κεραίες για την ίδια περιοχή, το οποίο βέβαια θέτει άλλα πράγματα, άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα εδώ, λόγω της νομοθεσίας, είναι δύσκολο να βρεθεί χώρος για μια κεραία. Πόσο δε για 4 κεραίες και μάλιστα να σκεφτούμε ότι υπάρχουν 3, στην Ελλάδα τουλάχιστον, 3 βασικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε θέλουμε επί 3 όλα αυτά,
Άρα θα καταντήσουμε να έχουμε παντού κεραίες. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται κάποια κόλπα να κρύψουν κεραίες ή να βάλουν κεραίες π.χ. μέσα σε καφάο, κουτιά που συναντάμε στους δρόμους ενδεχομένως που έχει μέσα το τερματικό εξοπλισμό ή σε σημεία τέλος πάντων που είναι πιο εύκολο να τοποθετηθούν. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και η μετάβαση στο 5G ίσως δεν είναι τόσο γρήγορη. Σε αυτό ίσως και ο Δημήτρης θα μπορούσε να μας πει για το 5G εκεί στη Δράμα πώς πάει, γιατί νομίζω έχουν κάνει κάτι, κάποια πρόοδο σε αυτό, αλλά βέβαια δεν έχω ακούσει και παραπάνω πρόοδο, άρα φαντάζομαι ότι κάπου κόλλησαν και αυτοί με το θέμα της αδειοδότησης της κεραίας, κάτι που είναι λογικό και τους συναντάμε σε πολλές πόλεις. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι. Λέω, γενικά, εντάξει, εδώ έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα, περισσότερο σε εξοπλισμό small cell, όχι στο ίδιο το δίκτυο. Απλά το ζήτημα είναι ότι νομίζω αυτό το διάστημα συζητιέται για 10 ή 20 πόλεις στην Ελλάδα, δηλαδή θα μεγαλώσει το δίκτυο από τις 3 που είναι οι πιλωτικές, για να γίνει η εφαρμογή των δικτύων. Αλλά αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ωραία, πάντως υπάρχει ανάγκη να μεταβούμε στο 5G, απλώς θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που από τη μία να μην προκαλεί τον κόσμο, γιατί ο κόσμος γενικά όταν βλέπει κεραίες, για κάποιο λόγο του δημιουργείται η έννοια ότι είναι για το κακό του και θέλει να μην βρίσκονται κοντά του, αλλά βέβαια το 5G δεν είναι συμβατό με μια τέτοια λογική. Το 5G θέλει παντού κεραίες. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί, αλλά το θέμα είναι υπάρχει ανάγκη να συνδέονται όλο και περισσότερο τα ενσωματωμένα συστήματα στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Γιατί θέλουμε να συνδέονται? Γιατί καταρχήν, ειδικά τώρα στις μέρες μας που είμαστε όλοι απομονωμένοι, αλλά όχι, όπως άκουσα, όχι αποξενωμένοι, είμαστε απομονωμένοι, αλλά μέσω του διαδικτύου μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με άλλα άτομα. Θέματα υγείας, θέματα ασφάλειας και security. Βέβαια, το safety και το security, αν και έχουν την ίδια ελληνική μετάφραση, το ασφάλεια, έχει διαφορά. Το safety είναι η φυσική ασφάλεια και το security είναι το πληροφοριακή ασφάλεια. Έλεγχο. Να ελέγχουμε. Ανοίγω, όπως σας είπα, την πρίζα του σερβερ. Το κάνω reboot το σερβερ. Τώρα που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, μπορώ να ανοικοκλείσω κάποιο σερβερ στην Κοζάνη που κόλλησε. Γενικότερη κατάσταση. Π.χ. απομακρυσμένες θερμοκρασίες. Ωφέλη οικονομικά, καλύτερης χρονοδρομολόγησης, μια γενικότερα πιο εύκολης ζωής να έχουμε. Tracking, να μπορούμε να βρίσκουμε πού είναι κάποια αντικείμενα και γενικότερα μια προσωπική και προσωποποιημένη τεχνολογία. Αυτό είναι και το πανταχώθεν υπολογιστική. Παντού λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα, π.χ. με το κινητό μας είμαστε στον δρόμο, να ανοίξουμε τα φώτα στο σπίτι, να ρυθμίσουμε κάποιο θερμοστάτη κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν όλα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά όταν όλα συνδέονται μεταξύ τους, έρχονται και φιάλτες. Έτσι λοιπόν, η διασύνδεση όλων αυτών των συσκευών δεν είναι προβλημάτιστη. Σε διάφορα site ειδήσεων, όπως για παράδειγμα στο Mail Online, βλέπουμε αναφορές για Jeep, που το Jeep είχε μέσα ένα σωματωμένο σύστημα που υπήρχε διασύνδεση στο διαδίκτυο, σχετικά με το hacking που μπορούσαν κάποιοι να μπουν σε ένα τέτοιο όχημα και να το λάβουν υπό τον έλεγχό τους, να το χειριστούν, να ενεργοποιήσουν τα φρένα και το καθεξής. Δηλαδή κάποιος hacker να χειριστεί ένα όχημα από απόσταση. Στη συνέχεια αναφέρονται για εργαλεία ειδικά για IoT, για τηλεοράσεις. Εδώ αναφέρει πώς μπορούσαν να εγκαταστήσουν προγράμματα σε τηλεοράσεις έξυπνες που συνδέονταν στο διαδίκτυο και μάλιστα αν είχαν κάποια κάμερα αυτές οι τηλεοράσεις να ανοίγει αυτή η κάμερα και να μπορούν να καταγράφουν το τι υπάρχει στο οπτικό πεδίο της τηλεόρασης. Printers, να γίνεται λοιπόν hacking σε εκτυπωτές και σε άλλα μηχανήματα γραφείου. Βηματοδότες, όπου αναφέρεται εδώ πέρα, μου ήρθε πάλι ενημέρωση, σε 10 λεπτά θα κλείσουμε. Υπενθυμίζω, μόλις κλείσουμε, μόνο να μας πετάξει έξω και θα συνδεόμαστε στον ίδιο δεσμό και θα είναι και το τελευταίο session. Οπότε να το έχετε αυτό υπόψη. Λοιπόν, βηματοδότες λοιπόν, όπου
Είχετε με Bluetooth, κάποιος μπορούσε να το ανοιγοκλίνει το βηματοδότη, καταναλώνοντας όλη την μπαταρία, ή μπορούσε να το ρυθμίσει σε άλλη συχνότητα από ό,τι έπρεπε και να νιώθει ο άλλος άβολα και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνει hacking σε βηματοδότηση, να παίρνει μετρήσεις σε σκάντα, σε μηχανήματα κρίσιμων υποδομών, που και εκεί όλα αυτά είναι ενσωματωμένα στήματα που συνδέονται βέβαια με κάποιους servers. Και συνεχώς όλοι περιμένουμε ότι ο αριθμός των επιθέσεων αυξάνεται και δεν σταματάει. Σε ένα φουτουριστικό σενάριο, δυσίωνο βέβαια, βλέπουμε όλες οι συσκευές που είναι συνδεμένες στο διαδίκτυο να είναι γεμάτο ransomware από το ψυγείο, που λέει πλήρωσε τον ιδιοκτήτη μου, αυτός που έχει δημιουργήσει, δηλαδή το hacker, όπως εδώ, δώσε $100, αλλιώς θα σου πετάω σκουπίδια, αλλιώς θα πετάω τα άπλυτα έξω. Τώρα κάνω mining bitcoins και δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω και το καθεξής. Δηλαδή κάθε συσκευή μέσα σε αυτό το σπίτι έχει πέσει θύμα διαφόρων hackers και είναι όλες με ransomware. Γιατί λοιπόν οι συσκευές αυτές τα ενσωματωμένα στήματα και που συνδέονται στο διαδίκτυο είναι τόσο ευάλωτες στην ασφάλεια, γιατί παραμένει πρόβλημα η ασφάλεια μετά από 50 χρόνια, γιατί είναι τόσο σημαντική ασφάλεια και τι μπορούμε να κάνουμε ως χρήστες και ως μηχανική προγραμματισμού. Καταρχήν, σχετικά με την ασφάλεια συνδέεται με τις αδυναμίες ενός συστήματος, με τις ευπάθειες, όπου είναι πόρτες, μπορούμε να το πούμε, που μπορεί κάποιος hacker να μπει μέσα και να εκμεταλλευτεί κάποια λειτουργία του συστήματος. Και στα ενσωματωμένα συστήματα παρατηρούμε ότι έχουν πολλές παραπάνω ευπάθειες από ό,τι οι τυπικοί υπολογιστές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που έχουν τα ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία τα κάνουν πολύ πιο ευάλωτα στους hackers από ό,τι τα τυπικά υπολογιστικά συστήματα. Μπορούμε να δώσουμε την απάντηση. Και η απάντηση είναι ότι είναι καταρχήν μικρές συσκευές με πολύ περιορισμένη υπολογιστική ισχύ, πολύ περιορισμένη μνήμη, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν κάποιο πρόγραμμα IDS, δηλαδή ένα Intrusion Detection System, δηλαδή ένα πρόγραμμα ανίχνευσης εισβολέων ή κάποιο antivirus. Και γενικότερα δεν τους περισσεύει κανένας κύκλος να κάνουν κάποια επιπρόσθετη λειτουργία σχετική με την ασφάλεια. Επίσης, δύσκολο είναι και η ενημέρωση αυτών των συστημάτων. Κάποια συστήματα δεν ενημερώνονται ποτέ. Οι συσκευές κάποιες ενσωματωμένων συστημάτων είναι μικρές και μπορούν εύκολα να τις κλέψει κάποιος ή να χαθούν αν είναι φορητή μια τέτοια συσκευή. Έχουν οι συσκευές των ενσωματωμένων συστημάτων μια μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκεκριμένα υπάρχουν συσκευές λοιπόν που κάποτε ενώ ενσωματωμένα συστήματα δικτυακά που είχαν βάλει κάποιο password οι κατασκευαστές και αυτό το password είναι κοινό σε όλες τις άλλες συσκευές και δεν έστειλαν ποτέ κανένα update. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα DVR που έχω, το οποίο DVR, όπως ξέρετε, είναι Digital Video Recording, συνδέει μια σειρά από κάμερες στις πίσω υποδοχές και είναι δικτυακό αυτό το DVR και μπορεί κάποιος να συνδεθεί μέσω SSH σε αυτό το DVR με ένα κωδικό που είναι γνωστό και υπάρχει στο Ethernet αν βάλουμε αυτό το μοντέλο και μπορεί κάποιος, μόλις συνδεθεί ως διαχειριστής, ως root, δηλαδή σε ένα Linux σύστημα, να κάνει kill, για παράδειγμα, τη διεργασία που γράφει το βίντεο στο δίσκο που έχει το σύστημα. Άρα μπορεί κάποιος, λοιπόν, hacker, να μπει σε ένα DVR και να απενεργοποιήσει την εγγραφή του βίντεο και να μην υπάρχει καθόλου αποδεικτικά στοιχεία του τι έχει κάνει. Οι IoT, λοιπόν, συσκευές, πολλές φορές επικοινωνούν με άλλα συστήματα, με machine to machine επικοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το έξυπνο κλιματιστικό που έχουμε δεν έχει κάποιο, που τουλάχιστον έχω εγώ ας πούμε, δεν έχει κάποιο web server. Άρα επικοινωνεί με ένα server
όπου έχω μια εφαρμογή στο κινητό και αυτή η εφαρμογή στο κινητό επικοινωνεί με αυτό το server και εκεί όταν θέτω μια θερμοκρασία, τη στέλνω στο web server και ο web server μετά το στέλνει με ένα ειδικό πακέτο στο κλιματιστικό. Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να έχει υποκλέψει αυτή την επικοινωνία και να αποκρυπτογραφήσει το πρωτόκολλο αυτοεπικοινωνίας και να κάνει ένα replay attack, μια δηλαδή επίθεση με επανάληψη αυτής της αποστολής και θα έχει ως συνέπεια το κλιματιστικό, για παράδειγμα, αν δεν κάνει τους κατάλληλους ελέγχους, να ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, έχω υποκλέψει το πακέτο που στέλνει ο σερβερ στο κλιματιστικό που του λέει βάλε τη θερμοκρασία, για παράδειγμα, 30 βαθμούς. Και μπορώ να του στείλω ξανά αυτό το πακέτο, να κάνω ένα replay attack και ως hacker πια. Και ο hacker λοιπόν να ρυθμίσει το κλιματιστικό εν αγνία του κανονικού ιδιοκτήτη αυτού του κλιματιστικού. Άρα λοιπόν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και γιατί τώρα αυτός που το σχεδίασε δεν θα γνώριζε ή δεν θα είχε υπόψη ότι θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή πολλές φορές κάποιος που σχεδιάζει ένα προϊόν δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει στην ασφάλεια οι επιλογές που κάνει και γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην σκεφτεί καν ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ έχω επιβλέψει αρκετές διπλωματικές εργασίες, μπορεί και 60 και παραπάνω, όλες είναι στο site μου. Ένα πρόβλημα που έχω συναντήσει και το επισημάνω κάθε φορά είναι όταν κάποιος, για παράδειγμα, δέχεται κάποιος φοιτητής που έχει προγραμματίσει το website, δέχεται ένα cookie χωρίς να το ελέγξει το τι περιεχόμενα έχει. Για παράδειγμα, και αυτό τώρα που σας λέω υπάρχει και στον οδηγό μου, θα σας κάνω λίγο ένα share για να δείτε τον οδηγό όπου μπορείτε και εσείς να το κατεβάσετε για να δείτε τέτοια θέματα ασφάλειας σχετικά, είναι στο site μου arc.ec.wmcr όπου πάμε στο εδώ που λέει διαθέσιμες διπλωματικές εργασίες και έχω τον οδηγό Guide on Diploma Thesis Under the Supervision. Ο οδηγός λοιπόν συγγραφής διπλωματικών εργασιών και τεχνικών κειμένων, ένα κείμενο που έχω γράψει που είναι 70 σελίδες και είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των ετών που επιβλέπω εργασίες από το 2006 και μετά λοιπόν που έχω σημειώσει τα προβλήματα. Κάπου εδώ λοιπόν να κάνω λίγο ένα search, να σας δείξω ένα bullet που έχω βάλει όπως εδώ. Cookies. Καταρχήν ξέρετε τι είναι τα cookies. Είναι κάποιες πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας και μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε κάποια στοιχεία ώστε όταν μετά κλείσουμε τον υπολογιστή και την άλλη μέρα πάμε να συνδεθούμε να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και να κάνουμε εύκολο login. Κοίταξε ας πούμε κάποιοι φοιτητές τι πρόβλημα κάνουν. Το κάνω και λίγο zoom. Σε περίπτωση λοιπόν που χρησιμοποιούνται cookies θα πρέπει εκτός από την διασφάλιση των δεδομένων που φέρνουμε φιλτράζει με filter var. Filter var είναι συνάρτηση PSP που διασφαλίζει ότι είναι έγκυρα τα δεδομένα. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύονται. Κοιτάξτε πώς το έχω γράψει οι προγραμματιστές να μην εμπιστεύονται τα δεδομένα που φέρουν και να ελέγχουν την επιβεβαίωση. Και δύο παραδείγματα που σημείωσα από διπλωματικές εργασίες, δηλαδή πραγματικά κάποιοι το είχαν φτιάξει αυτό έτσι στο σύστημα, το είχαν κατασκευάσει έτσι και εγώ με μια ανάλυση κώδικα μπόρεσα και το βρήκα. Υπενθυμίσω ότι σε 30 δευτερόλεπτα που θα πέσει αυτόματα η σύνδεση, θα πρέπει να ξανασυνδεθούμε και για να συνεχίσουμε. Άρα να το έχετε υπόψη αυτό, το δεσμό το ξέρετε. Σε λίγη ώρα λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, είχε γράψει τον κώδικα. Αν έχει θέση cookie remember me, τότε ο χρήστης, δηλαδή αν είχε γράψει αυτό το cookie μέσα στον υπολογιστή, ο χρήστης μπορούσε να μπει στο site. Αυτό είναι προβληματικό. Γιατί cookies μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε μόνοι μας. Δηλαδή μπορώ εγώ να φτιάξω ένα cookie για οποιοδήποτε website και να βάλω αυτή την τιμή. Θα πέσει η σύνδεση σε λίγο. Και στο άλλο παράδειγμα ομοίως είχε το username